νομίζω ότι κανένας μας δεν ξέρει ακριβώς. Αλλά εάν κάποιος ξέρει, πολύτιμη η συμβολή του να μας το πει, το τι συζητήθηκε ακριβώς στο Συμβούλιο Εθνικής Ασφαλείας της Τουρκίας, το οποίο είναι όργανο σχεδιασμού στρατηγικής και το οποίο απουσιάζει από την Ελλάδα. Στην Ελλάδα έχουμε ασώματο κεφαλή. Έχουμε Σύμβουλο Εθνικής Ασφαλείας χωρίς Συμβούλιο Εθνικής Ασφαλείας. Είναι πολύ ενδιαφέρουσα η πρωτοτυπία αυτή. Είναι μέσα στην παλέτα των σουρεαλιστικών χρωμάτων που συνιστούν τον πίνακα της Ελλάδος, τον γεωστρατηγικό πίνακα της Ελλάδος. Πιστεύω ότι πρέπει να εκτεθεί σύντομα αυτό το έργο, γιατί μάλλον θα βραβευτούμε διεθνώς. Προχωρώ λοιπόν. Εκεί λοιπόν πιστεύω ότι είναι μια συμβολική πράξη η οποία τι λέει. Εδώ πλέον ορίζουμε την έναρξη της οποιασδήποτε διαδικασίας θα ακολουθήσει, ούτως ώστε να καθυποτάξουμε την Ελλάδα, να αφαιρέσουμε εθνική κυριαρχία από την Ελλάδα και συγκεκριμένα στο πλαίσιο μιας στρατηγικής που ονομάζεται Γαλάζια Πατρίδα. Είμαστε όλοι σύμφωνοι, τα αποφασίσαμε, εγκρίναμε τα σχέδια και επειδή η πολιτική της Τουρκίας είναι μια πολιτική δυναμική, δηλαδή τι εννοώ δυναμική, κατά το δυναμική ισορροπία δηλαδή, ότι βλέπουν και πράττουν. Όταν κρίνουν ότι είναι κατάλληλη η στιγμή να δημιουργήσουν το επεισόδιο το οποίο θα οδηγήσει την Ελλάδα σε άμυνα, αλλά η οποία άμυνα θα παρουσιαστεί ως επίθεση από τους Τούρκους, να το πράξουν. Δηλαδή, λέω παραδείγματος χάρη, μια έτσι, εκτίμηση φανταστική τελείως. Αποκλείουν ένα νησί. Αποκλείουν τη Μυτιλίνη, αποκλείουν τη Σάμμο, ας πούμε. Μη μας ακούνε τώρα οι συμπολίτες μας εκεί και πούνε θέλει να πει κάτι μαζί. Όχι, όχι. Όχι, ένα σενάριο όμως λέτε... Ναι. Στην τύχη το λέω. Λοιπόν, αποκλείουν ας πούμε ένα νησί και απαγορεύουν οποιαδήποτε προσέγγιση ελληνικού σκάφους, πολεμικού ή οποιοδήποτε άλλου στο νησί. Τι θα πρέπει να πράξει η Ελλάδα? Εσείς είπατε για ένα ζεύγος F-16 πάνω από την Αθήνα. Δεν χρειάζεται να φτάσουν μέχρι εκεί. Σας λέω ένα άλλο σενάριο, το οποίο είναι πιο γνωστό. Λοιπόν, εκεί η Ελλάδα λοιπόν πιστεύω ότι θα πράξει τα δέοντα, δηλαδή θα αμυνθεί, και εκεί θα βγουν οι Τούρκοι και θα αρχίσουν να φωνάζουν σε όλη την κοινωνία. Οι Έλληνες ήρθαν να καταπατήσουν τα δίκαια της Τουρκίας, τα οποία έχουν αυτά τα νερά λογικά δικά τους, διότι οι Έλληνες δεν τηρούν την αποστρατικοποίηση, όπως την εννοούν οι Τούρκοι βεβαίως, χωρίς να διαβάσουν προσεκτικά τη Λοζάνη, εθελουσίως το κάνουν. Και βεβαίως η Ελλάς είναι η επιτιθεμένη και φανταστείτε μια χώρα του ΝΑΤΟ όπως η Ελλάδα να επιτίθεται σε μια άλλη χώρα του ΝΑΤΟ. Λοιπόν, εμείς αμυνθήκαμε νομίμως. Αυτό είναι ένα σενάριο το οποίο πλησιάζει την πραγματικότητα. Βεβαίως πρέπει να ξέρουν οι Τούρκοι ότι έχουν συγγνώσει οι φύλακες και όλα αυτά τα σενάρια έχουν μελετηθεί στο Υπουργείο Εθνικής Αμήνης και έχουν υπάρξει ήδη σχεδιαστήσεις ιδέουσες απαντήσεις και οφείλω να προειδοποιήσω τον αγαπητό μου φίλο κύριο Ερντογάν, για τον οποίο πάντα εύχομαι ο Θεός να μου κόβει μέρες και να του δίνει χρόνια, να μην ενδώσει στις πιέσεις που του κάνουν και η αντιπολίτευση αλλά και άλλοι παράγοντες, ούτως ώστε να προχωρήσει σε ένα απονεμοημένο κατά της Ελλάδος όταν αυτός κρίνει σκόπιμο, διότι το αποτέλεσμα για αυτόν θα είναι πολύ οδυνηρό και δεν θα είναι απλά η απώλεια μιας μάχης, μιας συγκρούσεως, θα είναι η απώλεια της εξουσίας, γιατί το καθεστώς του κύριου Ερντογάν είναι ισλαμοφασιστικό, είναι ολοκληρωτικό και βασίζεται πάνω στη γοητεία του, της ισχύως του, αυτήν που θέλει να μεταφέρει στις μάζες.
τις οποίες και αυτός και η αντιπολίτευση εκπαιδεύουν τόσο καιρό για μια αιματοχυσία με την Ελλάδα. Και το κάνουν με επιτυχία, πρέπει να πω. Αν πέσει λοιπόν ο κύριος Ερντογάν, δεν θα είναι απλά η απώλεια μιας κυβερνήσεως. Θα είναι πιθανότατα και προβλήματα προσωπικά στον ίδιο, δεν θέλω να τα κατονομάσω. Μπορούμε όμως, κοιτάζοντας την τουρκική ιστορία, να φανταστούμε ποια θα είναι η τύχη του. Αυτά ήθελα να πω. Κύριε Μαζί, μισό λεπτό, γιατί πολύ σωστά έχετε θέσει την ατζέντα των ημερών. Αυτό συμβαίνει πραγματικά. Ωστόσο, οφείλω να σας ρωτήσω μερικά γεγονότα. Πόσο, ας πάρω το υποθετικό σενάριο, που τολμώ εγώ να πω, δεν το λέτε εσείς, δεν είναι και τόσο υποθετικό, του αποκλεισμού ενός νησιού στο όνομα ότι η Ελλάδα καλείται να αποστρατιωτικοποιήσει, όπως σωστά λέτε εσείς, κατά τη δική τους ερμηνεία των συνθήκων, τον συγκεκριμένο νησί, και γι' αυτό το αποκλείουμε, δεν το θέλουμε, το αποκλείουμε για να εφαρμοστεί το διεθνές δίκαιο, αλλά Τούρκα φυσικά. Λοιπόν, πώς μπορεί να σταθεί μετά, αν η Ελλάδα απαντήσει διεθνώς, μπορεί να σταθεί, ότι η Ελλάδα επιτίθεται, το νησί προασπίζει? Κοιτάξτε, εγώ σας είπα τι θα πει ο κύριος Ερντογάν. Και το συνδέω με τι? Το συνδέω με το γεγονός ότι στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών ο κύριος Ερντογάν διεθνοποίησε τα αιτήματα, τα έκνομα της Τουρκίας εις βάρος της χώρας μας, θέλοντας να ζυμώσει την διεθνή κοινή γνώμη σε αυτού του είδους τις αμφιβολίες. Και σας λέω καιρό τώρα, και το λέω όχι μόνο σε εσάς και σε άλλα μέσα ηλεκτρονικά, ότι ο κύριος Ερντογάν δεν αρκείται σε μια εσωτερική ζύμωση του ακροατηρίου του εν όψει των εκλογών. Βεβαίως και το κάνει αυτό. Αλλά η διεθνοποίηση που κάνει, χρησιμοποιώντας πολύ προσεκτικά και πολύ τεχνικά σωστά από πλευράς προπαγανδιστικής, την ίδια ορολογία με αυτήν που χρησιμοποιεί η Ελλάδα. Προσέξτε, είναι η πρώτη φορά που ο κύριος Ερντογάν και η Τουρκία γενικότερα, όχι μόνο ο κύριος Ερντογάν, έχει υιοθετήσει την ελληνική ορολογία περί συνθήκων, ας πούμε Λοζάνη, ας πούμε συνθήκων των Παρισίων κτλ. Το διεθνές δίκαιο, έτσι, τα ανθρώπινα δικαιώματα, τις ελευθερίες κτλ. Γιατί έραψε ένα κουστούμι μαγικό, το οποίο θα το φοράει όταν θέλει να δημιουργεί αυτή τη μαγική εικόνα των δικαίων της Τουρκίας στη διεθνή κοινότητα. Δηλαδή δεν αρκείται πλέον στο εσωτερικό του ακροατήριο. Αν ηρκείτο στο εσωτερικό του ακροατήριο, θα έλεγα πολύ απλά ότι εντάξει, το κάνει για τις εκλογές. Το διεθνές ακροατήριο είναι εκείνο το οποίο μας κάνει να καταλάβουμε το κίνδυνο. Το διεθνές ακροατήριο, το οποίο θα κληθεί να κρίνει τη συμπεριφορά του κύριου Ερντογάν μετά από μια επιθετική ενέργεια, την οποία ο κύριος Ερντογάν δεν θα θέλει να την παρουσιάσει ως επιθετική, αλλά ως αμυντική. Καταλάβετε γιατί το λέω? Αυτό λοιπόν το πολύ ωραίο, τεχνικά άρτιο, διεθνοποιημένο παίγνιο είναι εκείνο το οποίο έχει αναβαθμίσει ποιοτικά τις απειλές εκ μέρους της Τουρκίας. Και βεβαίως θέλω να τονίσω το εξής. Κάποιοι μου λένε, κύριε Μάζη, μας λέτε συχνά ότι υπάρχει ένας κίνδυνος εμπλοκής με την Τουρκία. Δεν έγινε όμως τόσα χρόνια καμία εμπλοκή. Απαντώ λοιπόν, και θέλω να το κρατήσουν καλά στο μυαλό τους οι καλόπιστα σκεπτόμενοι, γιατί εντάξει, υπάρχουν και επαγγελματίες που βγάζουν ένα χιλιάρικο το μήνα βρίζοντας οποιασδήποτε απόψεις διαφωνούν με αυτές που εκπορεύονται από συγκεκριμένα κέντρα. Καλό μεροκάματο τους εύχομαι, αλλά δεν θα τσιμπήσω. Κύριε Μαζί, επειδή έχω βροχή ερωτημάτων, πρέπει να σας το πω αυτό. Δεν μπορείτε να καταλάβετε τι γίνεται στον υπολογιστή μου. Να τελειώσω λίγο την Βεβαίως. Λέω λοιπόν ότι όταν έχεις υπέρπτυση, δεν μιλάω καν για παραβιαστική
εθνική ομάδα. Μιλάω για παραβίαση κυριαρχίας εθνικής, την οποία εσύ την αφήνεις να περάσει κρατώντας ψυχραιμία εντός εισαγωγικών. Είναι φυσικό ότι η Τουρκία έκανε την εχθρική ενέργεια η οποία οδηγεί σε πόλεμο. Ένα οποιοδήποτε άλλο ορθολογικό κράτος που σέβεται την εθνική του κυριαρχία. Το ότι εσύ δεν θες να απαντήσεις, αυτό δεν μειώνει την αξία της πρόβλεψης. Αυτό. Ακούστε, γίνεται χαμός. Θα σας πάω πολύ γρήγορα, εσείς με το ρυθμό που θέλετε, γιατί με ενδιαφέρει η ολοκληρωμένη σκέψη σας και έχω και εγώ κάποια ερωτήματα και νομίζω ότι έχετε λίγο χρόνο σήμερα. Συμβαίνει καταρχάς το εξής. Όταν σου ομολογεί μια χώρα, μου το ρωτάνε πάρα πολύ, με τον πιο επίσημο τρόπο, στον επίσημο λογαριασμό της, ότι εγώ σου κάνω, το ξέραμε, αλλά εδώ σου το λένε επίσημα, σε κατασκόπευσα και βλέπω ότι έχεις κατεβάσει άρματα εκεί και εκεί και εκεί και σε κατασκόπευσα με ντρόουν, κατά την άποψη λέει του κυρίου Μάζη. Από εδώ και κάτω πέφτει οτιδήποτε υπερίπταται. Μα κοιτάξτε, η άποψη του κυρίου Μάζη ήταν η πρώτη διατυπωθήσα ότι αυτούς τους μεταλλικούς επικίνδυνους χαρταετούς τους κατεβάζεις. Αυτό το είπα από την πρώτη στιγμή που άρχισαν αυτή τη δραστηριότητα τα ντρόν, οπότε οι αγαπητοί μας ακροατές να είναι βέβαιοι ότι η άποψη μου παραμένει και ενισχύεται. Διότι όταν έλεγα ότι ναι, εντάξει, καλά οι δορυφόροι, αλλά εδώ έχουμε φωτογραφίες σε κλίμακα μικρή, έτσι, η οποία... Το άκουσα από στρατιωτικό αυτό που είπατε μόλις τώρα. Έλα μωρέ, λέει, από δορυφόρο είναι. Αν δεν είναι από δορυφόρο, από την κλίμακα φαίνεται ότι δεν είναι από δορυφόρο η λήψη φωτογραφίας. Μάλιστα. Ξέρετε, επειδή στο Πολυτεχνείο σπουδάσαμε αεροφωτογραφία, σπουδάσαμε δηλαδή δύο εξάμηνα αεροφωτογραφία, φωτομοσαϊκά κτλ. Είναι η δουλειά μας. Σας λέω λοιπόν ότι αυτή η φωτογραφία δεν είναι από δορυφόρο, είναι από ντρόν. Μάλιστα. Άλλο θέμα. Λέει εδώ ο φίλος ο Γιώργος. Κύριε Μάζη, το Συμβούλιο Ασφαλείας που καλά λέτε έχει η Τουρκία και εμείς δεν έχουμε, έχουμε ένα Σύμβουλο Ασφαλείας, ο οποίος Σύμβουλος Ασφαλείας ήταν στη συνάντηση Κωνσταντινούπολης, μόκο ο κύριος Ντόκος όμως μετά, είπε χθες και κάτι ακόμη και ξέρω λέει ότι λατρεύεται την Κύπρο. Μήπως αυτό που είπε δείχνει ότι δεν μπορεί ουσιαστικά να κάνει τίποτα στο Αιγαίο και ξεσπά στην Κύπρο, δηλαδή προανήγγειλε ενίσχυση της τουρκικής στρατιωτικής παρουσίας στα κατεχόμενα. Σας λέει κάτι αυτό? Μα κοιτάξτε, θα απαντήσω στον αγαπητό μας φίλο το εξής. Μέχρι σήμερα, και θα γίνω πάλι δυσάρεστος στους γνωστούς μεροκαματιάριδες, μέχρι σήμερα ήμουνα εκείνος ο οποίος ο πρώτος στις 25 Φεβρουαρίου, μία μέρα μετά την έναρξη της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία, είπα ότι αυτό το οποίο κάνει ο Πούτιν στην Ουκρανία το έχει κάνει εδώ και 49 χρόνια περίπου ο Τούρκος στην Κύπρο. Εμείς όμως, ενώ πλειοδοτήσαμε για το θέμα της Ουκρανίας, θέλετε να πούμε ότι καλά κάναμε, ωραία καλά κάναμε, δεν κάναμε απολύτως τίποτα για το θέμα της Κύπρου. Και απέναντίας διατυπώσαμε δύο θεωρίες. Η πρώτη θεωρία είναι ότι οι κυρώσεις δεν είναι αυτός σκοπός για την Τουρκία. Δηλαδή, κυρώσεις στη Ρωσία για την Ουκρανία, αλλά οι κυρώσεις για την Τουρκία που έκανε ακριβώς τα ίδια πράγματα στην Κύπρο και χειρότερα, δεν είναι αυτός σκοπός. Αυτή είναι η πρώτη καινοφανής θεωρία. Και η δεύτερη, ότι η Κύπρος λέει είναι τρίτο κράτος. Ναι, είναι τρίτο κράτος, σαφώς είναι ανεξάρτητο κράτος. Αλλά ξέρετε, στο Σύνταγμα της Κύπρου υπάρχουν και δύο παραρτήματα, τα οποία τι είναι? Το ένα λέγεται συνθήκες εγγυήσεως. Είμαστε δηλαδή εγγυήτρια δύναμη της Κύπρου. Και αυτή είναι ακριβώς την ιδιότητα που έχει και η Τουρκία. Καταχράται η Τουρκία για να εσχουργεί επί του σώματος της Κύπρου. Και συνεχίζω. Δύο αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας κρίνουν την τύχη της αμοχώς του. Και τις δύο αυτές αποφάσεις τις έκανε κουρελόχαρτο εσχάτως η Τουρκία και εμείς φυρίζουμε κλέφτικα. Μπήκαν στην αμόχωση του και αρχίζουν να την εκμεταλλεύονται. Μάλιστα. Εμείς τι κάνουμε γι' αυτά? Οι αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας
πάλι για την κατάσταση της Κύπρου, για τα κατεχόμενα, για την απομάκρυνση των τουρκικών στρατευμάτων από την Κύπρο, για το μέλλον, για την τύχη, την ανεξακρίβωτη, κρατήστε έναν αστερίσκο εδώ, των αγνοουμένων, για την καταστροφή των πολιτισμικών μνημείων, για τους βιασμούς, για τον παράνομο επικισμό της Κύπρου από τους Τούρκους κτλ. Συνολικά έχω γράψει, όχι απλά έχω πει, έχω γράψει 7 διαφορετικά εγκλήματα πολέμου και εγκλήματα κατά της ανθρωπότητος που διεπράχθησαν από την Τουρκία επί του Σώματος Κυπριακής Δημοκρατίας και μέχρι σήμερα παραμένουν ατιμόρυτα. Ακούστε τώρα, κύριε Μάζη μου, ακούστε. Ο καλός συνάδελφος, ο εξαιρετικός συνάδελφος στην Κύπρο, στη Λευκοσία, ο Κώστας ο Βενιζέλος, αποκαλύπτει πριν από λίγο, γιατί εσείς καλά τα λέτε, μια χαρά τα περιγράφετε, έχουν ολιστικό, άντε να πω της μόδος μια έκφραση, σχέδιο, η Τουρκία δεν πάει έτσι. Την ώρα που γίνεται το Συμβούλιο Ασφαλείας και λέει ότι λέει για την Ελλάδα και κάνει και τον κόκορα στις Ηνωμένες Πολιτείες, ο Κώστας ο Βενιζέλος αποκαλύπτει σήμερα ότι το κατοχικό καθεστώς στο ψευδοκράτος κατέθεσε χθες στα Ηνωμένα Έθνη προσχέδιο χωριστής συμφωνίας για τη συμφωνία για το καθεστώς των δυνάμεων για την παρουσία της UNFICIP. Προσπαθεί, λέει, με αυτόν τον τρόπο να πάρει έμεση αναγνώριση του ψευδοκράτους στον ΟΗΕ. Καταλαβαίνετε εδώ τι γίνεται? Εγώ το καταλαβαίνω καιρό τώρα. Άλλωστε η Δικοινοτική Διζωνική Ομοσπονδία αυτόν τον σκοπό έχει. Έχει σκοπό στο τέλος να καταλήξουμε σε δύο ξεχωριστά κράτη και μάλιστα κράτη τα οποία το τουρκικό κομμάτι να επηρεάζει αποφασιστικότατα το ελληνικό κομμάτι. Γιατί? Διότι θα εμφανίζονται, υποτίθεται, στην Ευρωπαϊκή Ένωση με μία ψήφο η οποία όμως για να κατατεθεί θα πρέπει και τα δύο μέρη να συμφωνούν. Το τουρκικό κομμάτι θα λειτουργεί, το κατεχόμενα δηλαδή, θα λειτουργεί ως τηλεκατεύθυνση της Άγκυρας στο εσωτερικό των μηχανισμών λήψεως αποφάσεων της Ευρωπαϊκής Ενώσεως, οι οποίες απαιτούν ομοφωνία, και μέχρι σήμερα και μέχρι σήμερα το κάνουν αυτό, και βεβαίως θα αποκλείει τη λήψη οποιασδήποτε αποφάσεως η Τουρκία δεν εγκρίνει. Και βεβαίως αυτό είναι και ο τελικός σκοπός των Τούρκων, να μπορέσουν να μπουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω των κατεχομένων χωρίς να υποστούν τις ανάλογες μετατροπές στο πολιτικό τους πολιτισμό και στον νομικό τους πολιτισμό, ο οποίος φυλακίζει, διώκει και δολοφονεί όλους τους αντιπάλους τους, τους πολιτικούς, και με αυτόν τον τρόπο να ελέγχουν και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Το σχέδιο είναι εξαιρετικά ευφυές και καλά δουλεμένο. Οπότε, επιστρέφοντας εγώ στα αμιγώς με την Ελλάδα, και έχω εδώ ένα εξαιρετικό ερώτημα διπλό του φίλου του Γιάννη, το οποίο θα κάνω εγώ τριπλό. Έρχεται στην Πράγα η ευρωπαϊκή πολιτική κοινότητα. Ποιος ο λόγος να κληθεί πια η Τουρκία με αυτά που συμβαίνουν στην Ελλάδα και στην Κύπρο? Και στην Κύπρο. Λέει εδώ ο φίλος ο Γιάννης. Κύριε Μάζη, λέει, θέλω να σας κάνω δύο ερωτήσεις. Προσωπικά σας χαρακτηρίζω, λέει, ως τον Έλληνα Κίσιγκερ στο επίπεδο της ανάλυσης. Δεν υπονοώ, λέει, κάτι άλλο. Οφείλουμε σήμερα να θέσουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση ναι ή όχι θέμα, ώστε να προχωρήσει άμεσα ή δυνατόν και σήμερα η απόφαση που είχε λάβει στις 24 Δεκάτου 19 για επιβολή κυρώσεων στην Τουρκία μετά την εισβολή στη Συρία? Δύο. Οφείλουμε σήμερα να θέσουμε θέμα τουλάχιστον μερικής ή ολικής αναστολής των εμπορικών σχέσεων Ευρωπαϊκής Ένωσης και Τουρκίας? Είναι μέσα στο πλαίσιο της πρώτης ερωτήσεως. Ναι. Να πω. Δηλαδή είναι μια μορφή κυρώσεων. Κύριε Μαζή, εσείς θα σηκώνατε το τηλέφωνο σε Έλληνας Πρωθυπουργός, λέω, αν είσαι στη θέση του, να πείτε αυτή τη στιγμή, και εδώ που συνεδριάζει το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα, αλλά και στην Κομισιόν, παιδιά, κοιτάξτε το καλαμπούρι, τέλος. Δεν έχει στην Πράγα συμμετοχή. Τελείωσε. Εδώ απειλεί ευθέως. Ακούστε με. Θα πω το εξής. Το να έρθει ο κύριος να προσκληθεί. Καθίστε να δούμε αν θέλει. Να προσκληθεί ο κύριος Ερντογάν στην Πράγα έχει πολύ ενδιαφέρον, αλλά θα εξαρτηθεί
από το τι μενού θα του προσφέρουν του κυρίου Ερντογάν στην Πράγα. Μα στην Ελλάδα μείζον θέμα είναι τι κρίμα χάνεται ευκαιρία να συναντηθούν οι δύο ηγέτες. Σοβαρά. Προσέξτε, σιγά σιγά. Σιγά θα φτάσω εκεί να κάνω μια σκέψη ολόκληρη. Λοιπόν, εάν στην Ελλάδα, λέω εάν, έτσι, επικρατούν ακόμη τα αφηγήματα ότι οι κυρώσεις στην Τουρκία δεν είναι αυτοσκοπός, τότε βεβαίως η επίσκεψη του κυρίου Ερντογάν στην Πράγα θα έχει ένα πλουσιότατο, πλούσιο πάροχο, γευστικότατο για τον ίδιο μενού και ένα πολύ πικρό πιάτο για την Ελλάδα. Να το προκαλέσει αυτό η Ελλάδα και να μην αντισταθεί είναι λάθος. Να εξασφαλίσει από πριν η Ελλάδα ότι το μενού το οποίο θα προσφερθεί στον κύριο Ερντογάν θα είναι πικρό και άγευστο, αν θέλετε, στην καλύτερη για αυτόν περίπτωση από την Ευρωπαϊκή Ένωση, και ότι θα ξεκινήσει μια διαδικασία επιβολής κυρώσεων εναντίον του, αυτό είναι καλό, δεν είναι κακό. Αλλά πέστε μου, πώς είναι δυνατόν με τα αφηγήματα τα οποία σας είπα προηγουμένως, που είναι τα επίσημα αφηγήματα εξωτερικής πολιτικής της χώρας, ότι δηλαδή η επιβολή κυρώσεων για την Τουρκία δεν είναι αυτός ο σκοπός και ότι η Κύπρος είναι τρίτο κράτος και εμείς δεν έχουμε καμία σχέση. Μα αυτό ήταν ανέκαθεν η πολιτική της Τουρκίας να βγάλει, όπως έλεγε χαρακτηριστικά η εκάστοτε τουρκική κυβέρνηση, από την εξίσωση των ελληνοτουρκικών σχέσεων να βγάλει τον συντελεστή κυπριακό. Αυτό, αν έχετε αντιληφθεί, κύριε Σαχίνη και αγαπητέ φίλε, ερωτώντα, έχει επιτευχθεί ήδη σιωπηρός. Λοιπόν, εάν συνεχίσουμε με αυτό το βιολί, η Κύπρος έχει τελειώσει και αμέσως μετά την Κύπρο που έχει τελειώσει, και θα συμπληρώσω και κάτι εδώ, αμέσως μετά την Κύπρο που έχει τελειώσει, σειρά έχει το Αιγαίο και η Θράκη. Διότι όποιος προβάλλει αποφασιστική εξουσία επί της νήσου, η οποία είναι το ισχυρότερο μέρος της Μεσογείου και από πλευράς ενεργειακής, έτσι, είναι μια λεκάνη, δυο λεκάνες για την ακρίβεια, οι οποίες είναι πλήρης τεραστίων κοιτασμάτων υδρογονανθράκων, όπως αποδεικνύονται ως ημέρα. Δεύτερο, είναι το σταυροδρόμι προστασίας της Μέσης Ανατολής από τις δυτικές δυνάμεις, δηλαδή Βρετανία και Ηνωμένες Πολιτείες. Εάν λοιπόν η Τουρκία προβάλλει αποφασιστική ισχύ επί της νήσου και εκεί οδηγούνται τα πράγματα, τότε ό,τι ζητάει από τους δυτικούς συμμάχους της, εντός ή εκτός εισαγωγικών, θα το λαμβάνει. Μα το τι θα ζητήσει είναι σαφές χαρτογραφημένο και επιδειχθένει στην διεθνή κοινότητα από το βήμα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών και από τον ίδιο τον Ερντογάν. Σωστά, σωστά. Μα ανοιχτά χαρτιά. Πατρίδα. Μα ανοιχτά και προσέξτε χαρτιά. Κάτι. Η γαλάζια πατρίδα έχει ένα διάδρομο στο Αιγαίο. Αυτός ο διάδρομος αρχίζει από την Αλεξανδρούπολη και καταλήγει ουσιαστικά στην Κύπρο και στην Κρήτη. Τι σημαίνει? Είχα γράψει πριν 26 χρόνια, κύριε Σαχίνη, ένα άρθρο το οποίο κυκλοφορεί στο διαδίκτυο. Λέγεται «Γεωπολιτική ανάλυση του εμπορευματικού διάβλου Δαρδανελίων Αιγαίου». Εν τω μεταξύ προσετέθηκε η Αλεξανδρούπολη, η οποία είναι κάρφος εις των οφθαλμών των Τούρκων. Τι συμβαίνει τώρα? Εάν δημιουργηθεί τεχνιέντος μια ρήξη μεταξύ Τουρκίας και Ελλάδος, τότε να είστε βέβαιοι ότι ιδιαίτερα στην παρούσα συγκυρία με τον πόλεμο στην Ουκρανία, το ΝΑΤΟ και οι Ηνωμένες Πολιτείες θα σπεύσουν να επαναφέρουν όχι ίσως την προτεραιά κατάσταση, αλλά ένα ειρηνικό momentum. Το ειρηνικό momentum όμως θα δικαιολογηθεί κάλλιστα, θα μπορούσε να δικαιολογηθεί κάλλιστα με μια προστασία η οποία θα προσεφέρεται εις την ζώνη αυτή, η οποία είναι ανατολικά του 25ου μεσημβρινού μέχρι τις μικρασιατικές ακτές. Και εκεί την προστασία ποιος θα τη δίδει? Το ΝΑΤΟ. Δηλαδή, ναι, τα νησιά είναι ελληνικά, το είπαμε 100 φορές. Θα πει και ο Γκίλπιν, θα πει και ο οποιοσδήποτε επίσημος Αμερικανός. Αλλά τα νερά είναι υπό την προστασία των Ηνωμένων Πολιτειών και του ΝΑΤΟ. Μάλιστα, μάλιστα. Καταλάβαμε όλοι, δεν χρειάζεται.
Λέει εδώ ο φίλος ο Κωστής, κύριε Μάζη, σοβαρά τώρα λέει και χωρίς να είναι συζήτηση καφενιού. Έχει γίνει συνάντηση στο Βόσπορο, στην Κωνσταντινούπολη. Οι Τούρκοι λένε ότι την έχουν καταγεγραμμένα επισήμως ως συνάντηση με δεσμεύσεις εκατέρωθεν. Εμείς δεν μάθαμε ποτέ, ούτε ο Δένδιας δεν ξέρει. Επειδή έγινε επί τουρκικού εδάφους και ο τρόπος που έγινε δεν είναι fair διπλωματικός, χωρίς δικό μας πρακτικόγραφο, αποκλείεται να μας έχουν ηχογραφήσει, βιντεοσκοπήσει και να θεωρούν ότι μας κρατάνε στο χέρι. Κοιτάξτε, εγώ έχω πει επανειλημμένως, θέλω να πω στον ακροατή μας, έχω πει επανειλημμένως και έχω αναρωτηθεί γιατί άραγε δεν έχουν ενημερωθεί μέχρι σήμερα με το περιεχόμενο των συζητήσεων αυτών οι Έλληνες πολιτικοί αρχηγοί. Ένα ερώτημα. Δεύτερο, δεν βλέπω κανέναν Έλληνα πολιτικό αρχηγό πλην αυτού της ελληνικής λύσεως, ναι, και δεν έχει αυτοκομματική προσέγγιση, ναι, ναι, μια πραγματική αντικειμενική πραγματικότητα περιγράφω, να ζητά ενημέρωση για αυτές τις συνομιλίες. Μήπως λοιπόν υπάρχει ενημέρωση υπογείως, θα πω στον συνομιλητή μας, και έχει γίνει επιλεκτικά και ανεπισήμως, και μήπως μετά από αυτή την ενημέρωση υπάρχει σύμπνοια αποδοχή. Μπορεί να είναι μια καλή αποδοχή. Μπορεί αυτά που συζητήθηκαν να συμβαίνουν την Ελλάδα. Δεν σημαίνει κατά ανάγκη ότι είναι κακή. Καλά, υπάρχει αποδοχή από κόμματα και δεν ξέρω, ο Υπουργός Εξωτερικών, με συγχωρείτε, ο οποίος επαναλαμβάνει διαρκώς ότι δεν ξέρω τι έχει συμβεί. Μα προσπαθώ δια της εισάτοπο να φτάσω και εκεί. Καταλάβατε. Αλλά πώς είναι δυνατόν να μην το γνωρίζει ο Υπουργός Εξωτερικών. Και τελείωσα εδώ, εδώ έβαλα τελεία. Κύριε Μάζη, επανέρχομαι στο προηγούμενο που είναι πολύ σημαντικό. Κατά τη γνώμη μου είναι ένα σενάριο, εγώ δεν το πετώ, από τα πιο πιθανά αυτό που αναφέρατε, πέραν του 25 Μεσημβρινού, και είναι παρεμφερές το ερώτημα. Άρα η αιμονή όλα τα βάζει, το ξέρουμε από εσάς, το τραπέζι πάνω η Τουρκία, αλλά το τελευταίο διάστημα η αιμονή εμφατικά, όχι δια τις πλαγιές, επισήμως στην αποστρατιωτικοποίηση των ελληνικών νησιών, και σας ρωτώ ευθέως, είναι και οδηγεί σε εσάς τη σκέψη ότι αυτό που ενδιαφέρει είναι να φύγουν από τα νησιά όχι στρατιώτες και τα τουφέκια, αλλά εκείνα τα πυραυλικά συστήματα που θα μπορούσαν να ενισχυθούν σε όλο το Αιγαίο, να κάνουν μια αδιαπέραστη ομπρέλα με χαμηλότερο κόστος για την οποιαδήποτε ακριβή φρεγάτα, όπως έλεγε ο κύριος Γρίβας. Τι ωραίο στόχος θα ήταν αν είχες ένα πλέγμα αμυντικό, αλλά με έξυπνα όπλα που θα μπορούσαν να προσβάλλουν μέχρι και αποβατικές ενέργειες. Θέλω να πω, μήπως αυτό βολεύει και τους συμμάχους και γι' αυτό μιλάνε μόνο για την κυριαρχία των ελληνικών νησιών, αλλά όχι για την αποστρατιωτικοποίηση, και όταν λέμε αυτό εννοούμε μείωση, το θυμάστε, του επιθετικού αποτυπώματος. Δηλαδή μήπως το τέλος η συμφωνία είναι θα φύγουν όπλα που μπορούν να πλήξουν αποβατικές δυνάμεις. Κοιτάξτε, ειλικρινά σας λέω, δεν μπορώ να ξέρω, και να ήξερα βέβαια δεν θα το συζητούσαμε στον αέρα, αλλά δεν μπορώ να ξέρω εάν υπάρχουν ή δεν υπάρχουν πυραυλικά συστήματα στα νησιά μας. Ότι θα ήταν σκόπιμο να υπάρχουν, δεν υπάρχει αμφιβολία. Αλλά, παραδείγματος χάρη, βλέπω τώρα αυτές τις κινήσεις με τα BMP-1, τα οποία απομακρύνθηκαν, και ακούω και τους Γερμανούς οι οποίοι λένε, κοιτάξτε, λέει, αυτά τα Μάρτερ τα οποία θέλετε να πάρετε, κοιτάξτε, τα δώσουμε. Εμείς δεν μπορούμε να τα δώσουμε για τα νησιά. Γιατί τα νησιά τα θεωρούμε πλήρως αποστρατικοποιημένα. Συγγνώμη, δεν κατάλαβα. Οι Γερμανοί θα το αποφασίσουν ή η χώρα μας? Ποιος ασκεί δηλαδή? Να ρωτήσετε την κυβέρνηση. Αν παίρνουμε οπλισμό υπό προϋποθέσεις, τότε τεινάζουμε το αμυντικό σύστημα της χώρας στον αέρα. Αυτό μου λέτε. Ρωτήστε την κυβέρνηση. Λένε λοιπόν ότι ναι, αυτά θα πάνε, λέει, στον Εύρο για να ενισχύσουν τον Εύρο, διότι στα νησιά δεν πάνε. Με αυτόν τον όρο τα δίνουν οι Γερμανοί. Εμείς με ποιον όρο πήραμε τα BMP-1 και τα απομακρύναμε και τα στείλαμε στην Ουκρανία? Αυτά είναι ερωτηματικά μεγάλα. Έτσι. Δηλαδή εσείς μου λέτε τώρα για συστήματα εδάφους θαλάσσης και εδάφους αέρος. Και εγώ σας λέω για κάτι πολύ πιο πεζό. Όχι, συγγνώμη κύριε Μάζη, εγώ σας λέω αυτό. Όλοι δεν επικαλούνται τον πόλεμο στην Ουκρανία και πώς την έχει πατήσει η Ρωσία. Όλοι δεν το λένε. Δεν βούλιαξε. Ακούστε με. Η Ουκρανία, προσέξτε. Ακούστε λίγο που θέλω να καταλήξω. Έχει δικαίωμα να υπερασπίσει τον εαυτό της. Και εμείς.
Και εμείς όλοι είμαστε υπέρ αυτού του δικαίωμα. Εμείς δεν έχουμε δικαίωμα για το δικό μας εαυτό. Σας ρωτώ λοιπόν, όπως βούλιαξε το Μόσκβα από μια στεριά, όχι με ένα υπερσύγχρονο, βουλιάζουν και φρεγάτες στο Αιγαίο, ξέρετε, από μια στεριά. Ακριβώς. Αν σου στερήσουν λοιπόν αυτά και αν μου λέτε εδώ ότι υπό όρους εξοπλιζόμαστε, συγγνώμη, η χώρα δέχεται να εξοπλίζεται υπό όρους. Τι σημαίνει αυτό, αποστρατηγικοποιούμαστε από μόνοι μας? Καταλήγουμε τελικά να αποστρατηγικοποιούμεθα από μόνοι μας. Διότι όταν ο Γερμανός σου λέει ότι τα Μάρτερ δεν στα δίνω για τα νησιά, είναι όρος. Θα πάνε στον Εύρο ή όπου αλλού θέλετε, αλλά όχι στα νησιά. Γιατί τα νησιά τα θεωρώ πλήρως αποστρατηγικοποιημένα. Έχουν κάνει και αυτοί τις έρευνες τους στη συνθήκη της Λοζάνης. Άρα βολεύει όχι μόνο την Τουρκία, και άλλους λέτε η ιστορία της αποστρατιωτικοποίησης. Βεβαίως. Μάλιστα. Για να καταλαβαινόμαστε. Λέει εδώ ο φίλος Αναστάσης, καλημέρα, λέει στον εξαιρετικό κύριο Μάζη. Θέλω να το ρωτήσω ευθέως. Μπορεί τον Ερντογάν, πέρα από τη δική του στρατηγική, για τους δικούς του λόγους, να τον μοχλεύει και η Ρωσία για να δημιουργήσει θέμα στην νοτιοανατολική πτέρυγα του ΝΑΤΟ? Απολύτως επιτυχής η ερώτηση. Και θα τη θεωρούσα ρητορική. Επόμενο ερώτημα είναι του φίλου του Κώστα. Κύριε Μάζηλη, σας παρακαλώ πάρα πολύ, γιατί θα μας τρελάνει το ελληνικό πολιτικό σύστημα σύσσωμο. Είναι δυνατόν στην Τουρκία να γαλβανίζουν την κοινή γνώμη και στην Ελλάδα περίπου να θεωρούμε ότι είναι θέμα συμμαχιών και του στρατού μας μόνο αυτή η ιστορία? Σας είπα και προηγουμένως, αγαπητέ μου ακροατή, το εξής, ότι ενώ έχουμε πέσει όλοι, ανεξαρτήτως ιδεολογίες, νεοφιλελεύθεροι, κεντρώοι, δεξιοί, κεντροδεξιοί, κεντροαριστεροί, να υποστηρίζουμε το δικαίωμα της Ουκρανίας στην αυτοάμυνα μετά από τη ρωσική εισβολή, έτσι, στον πόλεμο τον αμυντικό. Εδώ πέρα τα πνεύματα τα οποία ομιλούν στο δημόσιο λόγο και με υπεύθυνες θέσεις στο παρελθόν και στο παρόν μας λένε ότι είναι μια χρυσή ευκαιρία να τα βρούμε με την Τουρκία. Η κρατεά συστημική άποψη είναι ότι είναι χρυσή ευκαιρία να τα βρούμε με την Τουρκία. Δηλαδή ειλικρινά το μυαλό μου σταματάει. Ο εκδηλούμενος πατριωτισμός εξ αποστάσεως για την Ουκρανία δεν μεταφέρεται. Ποιος πατριωτισμός? Εδώ πόλεμο κηρύσουμε στη Ρωσία εμείς. Τι λέτε τώρα, μόνο πατριωτισμός? Ναι, δεν θυμάμαι πότε το κάναμε αυτό. Πότε έγινε. Μπάς περίπτωση. Κύριε Μάζη, κλείνοντας, επειδή το τράβηξα σήμερα, αλλά έχω πάρα πολλά ερωτήματα, θέλω στην κατακλίδα να σας ρωτήσω ευθέως. Έχει μπει πια σε μία αναστρέψιμη συγκρουσιακή επιλογή η Τουρκία? Εσείς το έχετε πει, αλλά σήμερα πια πού οδηγείστε με όλα αυτά? Η ουσία είναι ότι η συγκρουσιακή επιλογή της Τουρκίας είναι σχέδιο από το 56 μέχρι σήμερα, από τον Ιχάτερη μέχρι σήμερα. Αλλά τι συμβαίνει? Ξαναλέω τη λέξη, τον όρο δυναμική. Τι σημαίνει δυναμική? Σημαίνει ετοιμάζομαι εσωτερικά και εξωτερικά με όλους τους δυνατούς τρόπους. Έχω το λαό μου στο πλευρό μου σε μια πιθανή σύγκρουση με την Ελλάδα, γιατί έχει πολύ μεγάλη σημασία το λαϊκό φρόνημα. Και από εκεί και ύστερα, μόλις βρω την κατάλληλη ευκαιρία, θα την κάνω.